Ρίτες Αντώνης, ο διευθυντής της εφημερίδας Πτολεμαίος, είναι καθημερινή εφημερίδα στην περιοχή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πουγαρίδη, από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαστε καλά, ελπίζω και εσείς. Ναι, και ελπίζουμε καλά να είναι και οι κάτοικοι εκεί της Μαυροπηγής, οι οποίοι έχουν μπει εδώ και χρόνια, κύριε Πουγαρίδη, σε μια περιπέτεια που δεν τελειώνει από ό,τι φαίνεται, έτσι. Είναι μια περιπέτεια πολύ δύσκολη και πέρα από την διαδικαστική έτσι, δυσχέρεια που υπάρχει, είναι και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, διότι είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν σπίτι, έτσι. Ναι, αυτοί κλήθηκαν ξαφνικά να εγκαταλείψουν το χωριό, ένα χωριό φάντασμα. Πολύ, πολύ σύντομα να πούμε έτσι το ιστορικό, ναι. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζουν και οι αγροατές. Η ΔΕΗ για να αξιοποιήσει το κοίτασμα για την καύση, για την παραγωγή ενέργειας, κάνει προχωρά σε αναγκαστικές απαλωτριώσεις εδαφών και οικισμών. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι απαλωτριώνει αναγκαστικά το χωριό, ένα χωριό οποιοδήποτε. Έχουν ήδη γίνει 10 στο παρελθόν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά με καλύτερες συνθήκες. Η περίπτωση της Μαυροπηγής εξελίσσεται μέσα στην οικονομική κρίση και είναι ακόμα χειρότερη λόγω και της κατάστασης της ΔΕΗ. Είχε γίνει ένα δικαστήριο στο πρωτοδικείο, το οποίο όρισε τις τιμές που θα έπαιρναν ως αποζημίωση για τα σπίτια και τις εκτάσεις τους οι κάτοικοι. Όμως, η ΔΕΗ, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο, όπως λένε οι κάτοικοι, άσκησε έφεση σε αυτή την απόφαση, οπότε κατάφερε να πετύχει καλύτερες τιμές με την απόφαση του εφετείου, λόγω των μεταβολών των τιμών λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω του ότι το εφετείο έλαβε υπόψη του την ακόμα πιο εγκύτερη γυτνίαση με το λιγνητορυχείο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ρίχνει την τιμή. Και δίνει άλλες τιμές τώρα, έτσι. Λοιπόν, ναι, καλούνται μεσοσταθμικά να επιστρέψουν το 50% της αποζημίωσης που πήρανε σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση οι κάτοικοι. Το κακό είναι ότι τότε πληρώθηκαν αμέσως για να ξεσπιτωθούν και στο μεσοδιάστημα κάποιοι από αυτούς, μεγάλο ποσοστό πολιτών, έχει επενδύσει τα χρήματα αυτά για άλλες ανάγκες, για να χτίσει ένα καινούργιο σπίτι, γιατί αυτοί αναγκαστικά οι άνθρωποι τους πήραν το σπίτι, έπρεπε ή να πάνε στο ενίκιο ή να πάρουν ένα σπίτι. Πρέπει να μείνουν κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Παγουρίδη, ο καθένας μπορούσε να αξιοποιήσει και να με οποιονδήποτε τρόπο τα χρήματα που είχε λάβει. Έτσι δεν είναι που εισέπραξε? Έτσι, και αυτό και έπραξαν. Όμως, λεφτά που ενδεχομένως ήδη να έχουν επενδυθεί σε διάφορες διαδικασίες από το κάθε νοικοκυριό, καλούνται τώρα οι νοικοκυρέοι να τα επιστρέψουν. Να τα επιστρέψουν, ναι, ναι. Άλλοι μπορεί να αγόρασαν κάποιο άλλο ακίνητο. Σωστά. Για να ζήσουν. Δηλαδή θα Σωστά. μπουν σε μια διαδικασία, έχουν κληθεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι, να βρουν χρήματα να επιστρέψουν. Είναι απίστευτο. Σωστά. Είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο, κάνοντας μια αίτηση για μια ακυρωτική απόφαση του εφετείου. Δυστυχώς αυτό απέβει άκαρπο. Την απέρριψαν, ναι, ναι. Και ήλπιζαν στο να δοθεί πολιτική λύση. Διότι σε συζητήσεις που γινόταν κυρίως με την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και με την παρούσα αυτούς τους λίγους μήνες, ή τέλος πάντων με τους βουλευτές της περιοχής που μετέφεραν το θέμα στην κεντρική εξουσία, ήλπιζαν κατόπιν συνεννοήσεων να συζητηθεί μια πολιτική λύση, ναι. Διότι είναι κοινωνικής μορφής το πρόβλημα. Βέβαια. Δεν είναι αυστηρά. Και αφορά, αφορά πόσους κατοίκους, κύριε Παγουρίδη? Αν θυμάμαι καλά, είναι 320 οικογένειες. 320 οικογένειες, εντάξει, ή είναι ένα μεγάλος αριθμός. Σε αυτό. Πολύ μεγάλος αριθμός. Αν μια οικογένεια είχε αποτελείται από 3-4 μέλη, δηλαδή μιλάμε για τόσους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και καλούνται τώρα να μπουν σε μια διαδικασία, να βρουν χρήματα και δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν, έτσι, να κάνουν οικονομίες, γιατί δεν το περίμεναν, δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Είναι η αλήθεια τρελό. Είναι ότι αποζημιώθηκαν και αν λάβει κανείς υπόψη ότι δυστυχώς για λόγους εθνικών αναγκών, ενεργειακών και σε έναν βαθμό είναι κατανοητό αυτό και στην τοπική κοινωνία, πρέπει να ξεσπιτωθούν, ας πούμε ότι αποζημιώθηκαν και
δέχτηκαν να κάνουν μια καινούργια αρχή στη ζωή τους. Έτσι. Αλλά το να τους καλούν να επιστρέψουν χρήματα τα οποία δεν έχουν είναι κάτι διαφορετικό και σου αλλάζει τελείως. Τώρα, εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα σοβαρότερο, ναι, ναι. Αντίστοιχα σοβαρότερο. Ναι. Η διαδικασία αυτή κοντεύει στη δεκαετία, δηλαδή από την ώρα που λήφθη η πολιτική απόφαση να γίνει απαλωτρίωση μέχρι και τώρα που έχουμε 2020 φτάνει, ναι, ναι. Είναι μια δεκαετία. Ναι. Στο μεσοδιάστημα αυτό δεν υπάρχει νέος οικισμός μαυροπηγής στον οποίο θα γίνει με την κατάσταση όπως νομοθετήθηκε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι στον αέρα, όπως επίσης και για τους οικισμούς του κομμάνου και των αναργύρων. Πρόσφυγες δηλαδή στον ίδιο τους τον τόπο και χρεωμένοι από πάνω. Αυτό είναι αλήθεια και μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη ότι ειδικά τα προηγούμενα χρόνια στους προηγούμενους οικισμούς τους οποίους ολοκληρώνεται η μετεκατάσταση, παράδειγμα στον οικισμό της Ποντοκόμης, του Δήμου Κοζάνης, ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο, επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ διαρκής καταγωγής, γνωρίζω ανθρώπους που έγιναν δεύτερη φορά πρόσφυγες. Ναι, για δεύτερη φορά στη ζωή τους, δηλαδή να πεις. Δηλαδή οι περίλικες που τους παίρνεις από την παλαιά Ποντοκόμη και δεν είναι καινούργια νέα Ποντοκόμη, έτοιμη ο οικισμός, είναι αστείο, αλλά δεν είναι έχει, γεγονός. Ναι, είναι για γέλια. Είναι για γέλια και για κλάματα, για κλάματα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε απόγνωση και δεν φταίνε. Δηλαδή, όταν το είχαμε ακούσει έτσι πρώτη φορά το θέμα, λέμε μπα κάτι λάθος θα γίνεται. Δεν μπορεί να αναγκάζεις ουσιαστικά έναν άνθρωπο να ξεσπιτωθεί, να ψάχνει να βρει έναν νέο τόπο και μετά να του ζητάς και τα ρέστα. Γιατί ρέστα ζητάνε από πάνω. Αυτές είναι ενέργειες που οι οποίες οδήγησε η ολιγορία της πολιτείας, η οποία ναι μεν εξασφάλισε τον εξηλεκτρισμό της χώρας και την εθνική ενεργειακή ασφάλεια, αλλά τους πληττόμενους από την όλη αυτή τη διαδικασία δεν εξασφάλισε να τους έτσι μια διαβίωση με κάποια στάνταρ, ώστε βέβαια να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Συνυπολογίζουμε βεβαίως και τις δυσχέρειες, τις οικονομικές και διοικητικές που υπάρχουν εντός της ΔΕΗ, οι οποίες δυσχεραίνουν το πρόβλημα. Και φυσικά τα μνημονιακά χρόνια με τα γνωστά προβλήματα σε νομοθετικό και όχι μόνο επίπεδο. Είναι πραγματικά τρελό. Αντώνης Πουγαρίδης, διευθυντής της εφημερίδας Πτολεμαίος, ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ, για την ενημέρωση και για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Focus 103,6.